Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους του Θρύλος 24. Βρισκόμαστε εδώ με τον Ντίνο Γεννηδουνιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Διεθνής, Έλληνας, περιφερειακός. Και η πρώτη μας ερώτηση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το γκολ που είχες βάλει στον ημιτελικό με την Προ-Ρέκο. Θέλω να μου πεις, καταρχήν είναι το πιο δύσκολο, το πιο ωραίο, το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας σου ή έχεις και κάποιο άλλο? Εντάξει, είναι σίγουρα τα πιο σημαντικά γκολ. Όπως έχω πει πολλές φορές από εκείνη την ημέρα, θα μπορούσε να γευρεθεί κάποιος άλλος θέση μου. Έτυχε να ήμουν εγώ με την μπάλα στα χέρια σε εκείνα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Βγήκες 2 μέτρα έξω από το νερό. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Εντάξει, το χρωστούσα νομίζω πιο πολύ από όλα στους συμπαίχτες μου, γιατί εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει, δεν ξέρει το πόλο όπως το ξέρουμε εμείς, και είχαν προηγηθεί αρκετά αμυντικά λάθη εκ μέρους μου και νομίζω το χρωστούσα πάνω απ' όλα στους συμπαίχτες μου και στο γιο σου, τον Μπάβιτς. Αυτό εμείς δεν το ξέραμε. Και το χρωστούσα και στον εαυτό μου, οπότε σίγουρα αυτό το αίσιο τέλος στον ημιτελικό ήταν ό,τι έπρεπε. Λοιπόν, μου έδωσες μια καλή πάσα, επειδή πάρα πολλοί κόσμος και με το πόλο, όσο και να ασχολούμαστε κι εμείς οι Ολυμπιακοί, δεν γνωρίζουμε αρκετά. Πολλοί κόσμος δεν θα ξέρει ότι είχες φύγει για την Αμερική, ήσουν 4 χρόνια. Σωστά. Πες μας 2 κουβέντες και σπάει για σπουδές, επικοινωνία. Ακριβώς. Ήμουν αρκετά τυχερός να συνδυάσω τις σπουδές μου και το πόλο με υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο στο Λος Άντζελες, της Καλιφόρνια, το University of Southern California. Όπως είπες, σπούδασα επικοινωνίες, 4 χρόνια. Έπαιζες και εσύ και εκεί πόλο. Σωστά, είχε κανονικά πρωτάθλημα, εντάξει, πιο μικρό σε διάρκεια και το επίπεδο δεν είναι όσο υψηλό όσο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά νομίζω με κράτησε σε μια αρκετά καλή κατάσταση ώστε να επιστρέψω το 2015 και να διεκδικήσω μια θέση στο παγκόσμιο που είχε τότε στο Καζάν και ο Θοδωρής Βλάχος να με εντάξει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ωραία. Παίζεις ήδη 4 χρόνια. Σίγουρα ξέρω ότι έχεις συμβόλαιο ακόμα για άλλα 2, σωστά? Είχες ανανεώσει. Σωστά. Όταν πήρες αυτή την απόφαση να έρθεις το 2015, περίμενες ότι μετά από 4 χρόνια θα έχεις πάρει 4 πρωταθλήματα, θα έχεις παίξει 4 Final 8, 3 τελικούς και θα έχεις και ήδη και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι περίμενα, αλλά όλη μου τη ζωή έβαζα υψηλούς στόχους και για μένα και για την ομάδα μου. Στον Ολυμπιακό ήρθα για να κάνω αυτά τα πράγματα, οπότε σίγουρα τα είχα στο μυαλό μου. Εγώ το μόνο που ήθελα να κάνω όταν ήρθα στον Ολυμπιακό είναι να δουλέψω σκληρά ώστε να φτάσω σε ένα σημείο να βοηθάω την ομάδα μου να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Δύο λόγια θέλω να μας πεις για το Final 8, Final 4 το έχουμε έτσι γενικά. Αποκλείσατε την Brescia. Σωστά. Αποκλείσαμε την Προ-Ρέκο με τον γκολ σε εκείνο το δύσκολο παιχνίδι και έγινε το ατυχές αποτέλεσμα τέλος πάντων στον τελικό. Γενικά η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά και ήταν πολύ καλό το τουρνουά. Στις λεπτομέρειες χάθηκε ακόμα ένας τίτλος. Ναι, αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη, ήμασταν 2 χρόνια μαζί με πολύ μικρές αλλαγές. Παίζαμε πολύ καλά και τα 2 χρόνια. Λίγο το back to back, έτσι. Λίγο στην αρχή της χρονιάς με τα 1000 προβλήματα που είχαμε, τις πισίνες, με τις απώλειες κτλ. Ξεκινήσαμε κάπως κουμπιασμένα, αλλά βρήκαμε τον εαυτό μας και έφτασε στο Final 8. Όταν φτάνει σε ένα Final 8, νομίζω έχει να κάνει ποιος θα είναι στην καλύτερη κατάσταση εκείνο το τριήμερο. Και πνευματικά προφανώς εκείνη τη στιγμή. Η εμπειρία βοηθάει, η αυτοπεποίθηση, το πάθος και νομίζω αυτά τα 3 τα είχαμε. Δεν σας λείπουν αυτά, το βλέπουμε. Και εντάξει, όπως είπες, ατυχές. Νομίζω πολύ καλή ομάδα η Φερεντσφάρος, αλλά νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλύτεροι κατά τη διάρκεια της σεζόν και δεν έπρεπε να είχαμε μείνει τόσο πίσω στο σκορ από την αρχή του αγώνα. Νομίζω αυτό μας κόστησε. Και εντάξει, αφού το γυρίσαμε και έφτασε στα πέναλτι, εκεί θέλει και λίγο. Κόρονα γράμματα, είναι καλό. Φέτος δεν μας ήθελε. Σε 3 τελικούς πήγαμε στα πέναλτι και τους 3 τους χάσαμε. 2 με τη Φερεντσφάρος, 1 Super Cup, 1 στο Champions League και 1 με τη Βουλιαγμένη στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ναι. Μου δίνεις πάσα στους τελικούς με τη Βουλιαγμένη. Στο σημείο που η Βουλιαγμένη έκανε το 1-1, που έσπασε και το ρεκόρ συνεχόμενων νικών, εκεί πολλοί κόσμος, ακόμα και κάποιοι που μπορεί και να μην πολύ παρακολουθούμε, να μην έχουμε βασικά καλή γνώση του αθλήματος, σκεφτήκαμε, γενικά φαίνονταν ότι η ομάδα σαν να κάνει κάτι σαν κοιλιά. Και βέβαια εκεί είναι λες και πατήσατε, αλλάξατε το τσιπάκι,
Κάνατε το 3-1 και πήγατε μετά με πολύ καλή ενέργεια και στο Final 8, έτσι. Ναι, ο κόσμος ανησύχησε εκεί στο 1-1. Ναι, εντάξει, η κοιλιά δεν ήταν. Συνήθως οι ομάδες κάνουν κοιλιά όσο έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, μπορεί να σκάσει, πολλοί αγώνες κτλ. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Νομίζω οι αγώνες με έναν θεωρητικά πιο εύκολο αντίπαλο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η συγκέντρωση. Όταν χάνεις συγκέντρωσή σου, εκεί έρχονται τα κακά αποτελέσματα. Εγώ θα το πω ως μια σφαλιάρα, ήταν μια καλή σφαλιάρα για να, ξυπνήσουμε. Και νομίζω όλοι από τον τρίτο τελικό και μετά ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί είχαμε ακόμα δύο αγώνες για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Final 8, οπότε ήταν ένα δεκαήμερο και 15 μέρες που νομίζω πως όλοι μπήκαμε πολύ, πολύ σωστά στο κλίμα που έπρεπε να μπούμε για να είμαστε πανέτοιμοι εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Γενικά φέτος θα είναι ένα καλοκαίρι που γίνονται αλλαγές στον Ολυμπιακό, έχουν έρθει καινούργοι παίκτες, έχουν αποχωρήσει αρκετοί, κυρίως οι ξένοι. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο καταρχήν για τον Μπάβιτς, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση, και να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον φίλο σου τον Φουντούλη, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό, απέκτησε Φερεντσβάρος. Ένα σχόλιο για τους δύο βασικούς που αποχωρήσαν από την ομάδα. Θα πω για τον Μπάβιτς, αλλά δεν θέλω να ξεχάσουμε και τον Ομπράντοβιτς και τον Μπούσλι. Εντάξει, τον Μπάβιτς νομίζω τα έχουμε πει χίλιες φορές, τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Καταλάβουμε τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι ένας πολύ καλός και σωστός άνθρωπος και πολύ καλός φίλος. Και σαν αθλητής δεν χρειαζόταν να έρθει στον Ολυμπιακό για να αποδείξει. Είχε κατακτήσει τα πάντα. Είχε κατακτήσει τον κόσμο, σε Ολυμπιάδες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και τα πάντα. Αλλά είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα του Ολυμπιακού. Βάσει αποτελεσμάτων, βάση σίγουρα αποτελεσμάτων, αλλά φαίνεται. Όλοι κινόμαστε βάσει αποτελεσμάτων και ο Πάβιτς σίγουρα ήταν ο κρίκος που έλειπε και ήρθε στον Ολυμπιακό. Έδεσε πάρα πολύ καλά. Γιατί... Άρα μας το λες και εσύ, γιατί σου λέω εμείς τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε. Το λες και εσύ εκ των έσω. Όντως ήταν τόσο σημαντικός. Είναι τόσο σημαντικός, αλλά είναι σημαντικό ότι έδεσε και με την ομάδα. Γιατί εντάξει, θέλω να πιστεύω πως όλοι στον Ολυμπιακό, ακόμα και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ καλά παιδιά. Είμαστε όλοι φίλοι πάνω απ' όλα. Και ο Πάβιτς έδωσε πάρα πολύ καλά. Και να κάνω πάσα τώρα στους άλλους δύο Κροάτες. Ο Άντρο, ο Μπούσλι είναι εξίσου, μπορεί και το καλύτερο παιδί που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ο Μπούσλι ήταν ο αμυντικός, σωστά. Ο οποίος είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο, νομίζω αδιαφυσβήτητα. Ο Μπουλούμπασιτς δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι όσο θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά Μπούσλι, για αλλά είναι εξίσου καλός. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ο αμυντικός είναι ένας πολύ κρίσιμος ρόλος. Από τις πιο κομβικές θέσεις. Κοίταξε, η κλάση του νομίζω στα μεγάλα μάτς φάνηκε και ήρθαν αυτά πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και θα τελειώσω με τον, για τους ξένους, με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος ήρθε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η δεύτερη του χρονιά φέτος, και έδεσε και αυτός πάρα πολύ καλά με την ομάδα, εξίσου καλό παιδί. Πάνω απ' όλα ήταν ωραίο στην παρέα, γι' αυτό έδεσε. Και μέσα στο νερό έκανε όλες τις βρωμοδουλειές, έκανε τα πάντα μέσα στο νερό. Άμυνα, επίθεση, σουτ, δηλαδή έκανε τα πάντα. Και ήταν μια λύση στις δύσκολες στιγμές, στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Και βοήθησε πάρα πολύ. Και θα τελειώσω με τον Γιάννη τον Φουντούλη. Που εντάξει, τι να πεις για τον Γιάννη, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Η ανωδική του πορεία από τότε τον έχει φτάσει εκεί που είναι σαν τους καλύτερους επιθετικούς, όχι επιθετικούς, παίχτες στην πλευρά του στον κόσμο. Του αξίζουν νομίζω ό,τι καλύτερο. Αποφάσισε να φύγει από τον Ολυμπιακό, ήταν δικιά του επιλογή, πάει στην πρωταθλητρία Ευρώπης. Για λίγο θα φύγει, εντάξει. Για λίγο, για πολύ, για δικιά του είναι επιλογή. Το κάνει σίγουρα και για εμπειρία. Πάει στην πρωταθλήτρια Ευρώπη, στη Φερεντσβάρος. Η Φερεντσβάρος δεν είναι μόνο τώρα δυνατή, έχει και προϊστορία. Από τις πιο παραδοσιακές ομάδες στο πόλο. Εντάξει, η Ουγγαρία είναι μεγαλύτερες παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού πόλου. Και πραγματικά, παιδί, είναι και από τους καλύτερους μου φίλους, όπως είπες και πριν. Σε αποχαιρέτησε και ξεχωριστά από ό,τι Του εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία εκεί. Του εύχομαι
να πάει στον τελικό της Champions League και να χάσει από εμάς. Εγώ ελπίζω να μην πέσουμε και αντίπαλοι κιόλας, γιατί δεν έχουμε και καλή αν παράδοση με τη Φέρεντς Βάρος. Αν πέσουμε αντίπαλοι, να πέσουμε στον τελικό και θα τον κερδίσουμε. Και να βγούμε πρώτοι εμείς και δεύτερος άλλος. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για τους παίκτες που φύγανε, πριν μιλήσουμε για τους τρεις πολίστες που έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις δύο λόγια για το Βαγγέλη Μαρινάκη. Βοηθάει πάρα πολύ γενικά τον ερασιτέχνη και ασχολείται, γενικά βοηθάει και με το πόλο. Θέλω να μου πεις ποια είναι η γνώμη η δικιά σας των αθλητών για τον ηγέτη του Ολυμπιακού. Για το γυμναστήριο που έχει πει, το κολυμβητήριο που έχει πει, ότι θα φτιάξει. Ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Και πέρα από το ποδόσφαιρο που διοικείται, έχει μαζί με τον Μιχάλη Κουντούρη έχει φτιάξει μια οργάνωση εδώ στον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, η οποία είναι, νομίζω, δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια οργάνωση σε ερασιτέχνη, νομίζω, παγκοσμίως, να είναι σε κάθε αν άθλημα. Αν κρίνουμε από τους τίτλους. Ακριβώς, από αυτό κρίνομαστε. Σε όλα τα αθλήματα. Αυτό που έχουν καταφέρει είναι πραγματικά απίστευτο, να κατακτάνε τους τίτλους στην Ελλάδα πολύ εύκολα. Και να διεκδικούν και ευρωπαϊκούς τίτλους κάθε χρόνο σε αρκετά αθλήματα. Τον νιώθετε κοντά σας δηλαδή? Πάντα, προφανώς, πάντα. Έτσι. Νομίζω μέσω του Προέδρου μας, το Μιχάλη τον Κουντούρη, υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία και με τους προπονητές και με τον Πρόεδρο. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι πάντα δίπλα μας. Ένα ευχαριστώ εκ μέρους μου και εκ μέρους όλης της ομάδας σίγουρα. Όλοι ελπίζουμε και για το κολυμβητήριο. Για το κολυμβητήριο είναι ένα όνειρο που ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα, γιατί είναι κρίμα μια ομάδα στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια που έχει καταφέρει τόσα πολλά να μην έχει δικό της κολυμβητήριο. Οπότε, γενικά νομίζω το πρόβλημα των εγκαταστάσεων, εδώ είμαστε κοντά και στα βοτσαλάκια, δεν ξέρω αν ακόμα προπονείστε. Πού και πού, ναι. Υπάρχει πρόβλημα εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, το οποίο ελπίζουμε με το γήπεδο. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Γιόκοβιτς, τον Μίτροβιτς και τον Μπουλούμπασιτς. Ο Μπουλούμπασιτς, το είπαμε και πριν, είναι ο αμυντικός. Ο Γιόκοβιτς είναι ο αριστερόχειρας και ο Μίτροβιτς προφανώς θα παίξει, είναι περιφερειακή. Ναι, είναι περιφερειακός. Τους γνωρίζεις, προφανώς ήσασταν και αντίπαλοι. Πες μας δυο λέξεις, δεν τους ξέρεις, προφανώς θα τους δεις και εσύ στους προπονήσεις. Τους γνωρίζω ως αντίπαλος. Είναι μεγάλα ονόματα, σωστά. Ναι, εντάξει, και νομίζω αυτοί έχουν κατακτήσει πάρα πολλά στην καριέρα. Ο Γιόκοβιτς είναι μαζί με τον Άντρο, τον Μπούσε, τον Ομπράντοβιτς και τον Μπάβιτς πολλά χρόνια συμπαίχτες στην Εθνική Κροατία. Ήταν δηλαδή με το και αυτός έχει κερδίσει τα πάντα. Τα πάντα έχει κατακτήσει. Έχει κατακτήσει τίτλους με τη Young Champions League, Αδριατικές Λίγες, Πρωτάθλημα Κροατίας και Κύπελο. Πάρα πολλά. Ένας παίχτης που δεν είναι. Νομίζω δεν θα πάρει πολύ να αγαπηθεί από τον κόσμο και να βοηθήσει την ομάδα. Και σε ρώτησα, θα παίξετε και μαζί λογικά, έτσι, ναι, από τα λίγα που από ξέρω. Σίγουρα ελευθερώνει πολύ και το ρόλο το δικό μου, το ρόλο του Μανώλη του Μιλωνάκη που είναι στην πλευρά μας. Τώρα όσο για τον Μίτροβιτς, τον είδαμε στον τελικό, 3 γκολ μας έβαλε, έκανε τη δουλειά του. Αυτό είναι, νομίζω, το χαρακτηριστικό του, ότι πολύ εύκολα. Ο πρώτος σκόρερ βγήκε εσύ στο Champions League. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Να το πούμε γι' αυτό. Και σίγουρα με τους καινούριους κανόνες, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ότι πλέον έχουν εφαρμοστεί καινούριοι κανόνες στο πόλο. Υπήρχαν κάποια που και εγώ που δεν τα ξέραμε. Ας πούμε για την αλλαγή στην τελευταία φάση με τα πέναλτι. Εντάξει, μαθαίνουμε, μας έχετε κάνει πόλο, και μαθαίνουμε πόλο. Έτσι. Και ταιριάζει πάρα πολύ στο στυλ παιχνίδι του Μίτροβιτς και σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ του χρόνου. Θα καλύψει, νομίζω, υπάρξει το κενό του Γιάννη. Όσο δύσκολο Γιάννη είναι αυτό. Και τέλος ο Μπουγιούμπασιτς, και αυτός είναι ένας παίκτης Εθνικής Κροατίας, ο οποίος παίζει χρόνια σε εθνικές, στη Μλάντος, έχει περάσει τη ΣΤΑΟ από Κουρεστίου και είναι ένας αμυντικός ο οποίος νομίζω τον πήραμε, όπως είπα και πριν και από τον Ομπράντοβιτς, ότι να κάνει τις δρόμικες δουλειές και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην Είναι όντως δηλαδή πολύ μεγάλες μεταγραφές, ναι, έτσι. Ναι, πραγματικά. Είναι, νομίζω, τρία ονόματα που σε όλη την Ευρώπη κάνανε μεγάλη έκπληξη.
Μιλήσαμε λίγο πριν για το Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά για την προσπάθεια που γίνεται στον ερασιτέχνη. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για τον πρόεδρο, τον Κουντούρη, και γενικά θέλω να μου πεις ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό τον ερασιτέχνη και για όλες αυτές τις επιτυχίες που έχει σε όλα αυτά τα αθλήματα. Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό το 2015 μέχρι, μπορώ να πω, πέρσι ή πριν δύο χρόνια, δεν ήξερα πάρα πολλά για τον κύριο Κουντούρη. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ ένας μένα μαζί του. Τώρα τελευταία τον γνώρισα, είχαμε και μία-δύο συναντήσεις τελευταία και του μίλησα λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Είναι ιστορία γενικά του Ολυμπιακού. Πόσο Ολυμπιακός είναι και πόσο αγαπάει το σύλλογο και πραγματικά δεν ξεκουράζεται ούτε στιγμή. Το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν τον είδα πριν από δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι τελειώσαμε τώρα αυτή τη σεζόν, δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, να ησυχάσουμε, προχωράμε για την επόμενη χρονιά. Εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα, δεν ήξερα γιατί ακριβώς, ήξερα τι μιλούσε, αλλά μετά από μια εβδομάδα ανακοινώθηκαν οι τρεις ξένοι. Και κατάλαβες ότι ο στόχος... Και κατάλαβα ότι είναι πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, όχι μόνο για το πόλο, για όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Και όπως είπα πριν, μαζί με το Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και έχουν καταφέρει Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα να είναι πάντα πρώτος στην βαθμολογία. Ειδικά στα ομαδικά, είσαι εσύ στο πόλο το αντρικό, είναι και τα κορίτσια του πόλο. Κορίτσια του πόλο. Πάρα πολύ ψηλές ομάδες, βόλεϊ, άντρες, γυναίκες. Handball. Έχει το handball, δηλαδή πραγματικά έχει γίνει, σου λέω, έχουμε γίνει Ολυμπιακοί στα ερασιτεχνικά αθλήματα φανατικά και άνθρωποι που μπορεί και να μην παρακολουθούσαμε Φωστά. Κάποια αθλήματα. Δηλαδή, handball το μάθαμε 2-3 χρόνια, δεν είναι ότι το ξέραμε. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνει με την κάρτα μέλους, που σπρώχνει και τον κόσμο του Ολυμπιακού να έρχεται στα αθλήματα και να βοηθήσει στα αθλήματα του ερασιτέχνη. Σίγουρα μπορούν παραπάνω ο κόσμος. Αυτό ήταν. Θα γίνει νομίζω. Το έχω πει και θα το ξαναλέω ότι υπάρχουν πολλές φορές. Πέρσι, ας πούμε, ήμασταν πρωταθλητές Ευρώπης και υπήρχαν μάτς Champions League που δεν υπήρχε πολλής κόσμος. Σίγουρα εντάξει, είναι πάρα πολλοί αγώνες. Αλλά παράπονο, αυτό είναι πάρα πολύ δίκαιο νομίζω. Πάντα η βοήθεια του κόσμου είναι σημαντική. Και ειδικά στους αγώνες Champions League που είναι λίγο πιο δύσκολοι. Μας δίνουν όθηση και. Θέλω να τους παροτρύνω να έρχονται πιο πολύ στους αγώνες. Μας έχετε κάνει, πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα υπάρχει πιο πολύς κόσμος, από την άποψη ότι πραγματικά αυτή η προσπάθεια σε όλα τα αθλήματα του ερασιτέχνη νομίζω δεν θα πάει χαμένη. Δηλαδή, στο λέω και σαν οπαδός, έτσι. Δηλαδή... Λοιπόν, θέλω τώρα να σου κάνω μια ερώτηση για το Coach Βλάχο. Ο άνθρωπος που από ό,τι είπες σε έφερε κιόλας από την Αμερική, είναι όντως τόσο καλός προπονητής, δηλαδή τα αποτελέσματά του είναι τρομερά, έτσι, με τον Φωστά. Ολυμπιακό. Όπως το έχουμε πει ήδη, αυτή είναι η τρίτη φορά που θα το πω σε αυτή τη συνέντευξη, ότι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Ο Θόδωρος ήρθε στον Ολυμπιακό το 11 ή το 12, αν δεν κάνω λάθος. Έχασε μόνο το πρώτο του πρωτάθλημα. Έχει κάνει και βοηθός βέβαια. Ναι, πιο παλιά, αλλά μιλάω για πρώτος. Πέρα από το πρώτο πρωτάθλημα που έχασε, νομίζω ότι δεν έχει χάσει άλλο πρωτάθλημα. Και έχει καταφέρει η ομάδα του Ολυμπιακού να είναι τα τελευταία 4 χρόνια. Σίγουρα με τη βοήθεια πολλών παιχτών, γιατί αυτό είναι ένα δίλημα, όπως ποιο ήρθε πρώτα, η Κότα ή το Αυγό. Ένας προπονητής δεν είναι τίποτα χωρίς καλούς παίχτες και καλοί παίχτες δεν είναι τίποτα χωρίς ένα προπονητή, μια ομάδα. Έχετε φτιάξει νομίζω σχολή. Τα τελευταία χρόνια ειδικά νομίζω έχετε κάνει μια δικιά σας σχολή στον Ολυμπιακό. Και... Στο πόλο το ευρωπαϊκό γενικά. Και να συμπληρώσω και το 2015 ανέλαβε και την εθνική ομάδα όπου ήρθε ένα μετάλλιο μετά από 10 χρόνια. Σωστό γι' αυτό. Και έχουμε καταφέρει να διατηρηθούμε μέσα στις 4-5 καλύτερες ομάδες σε όλες τις οργανώσεις των τελευταίων ετών. Λοιπόν, επειδή είσαι και από προπόνηση, για να μην σε κουράσω, θα σου κάνω τώρα 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ήσουν Ολυμπιακός από μικρός, έγινες Ολυμπιακός. Πες μας λίγο. Ήμουν πάντα Ολυμπιακός. Δείχνεις, πάντως και από τις δηλώσεις και όλα αυτά, δείχνεις πολύ δεμένος. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε, έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να ήσουν ούτως ή άλλως οπαδός Ολυμπιακού, έτσι. Έτσι. Πριν αγωνιστείς. Από μικρός, ο πατέρας μου δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά τα αδέλφια μου, έχω δύο μεγαλύτερα αδέλφια.
αρκετά μεγάλη, είναι 7 και 8 χρόνια. Ήταν Ολυμπιακή, οπότε ήταν δύσκολο να μην γίνω και εγώ Ολυμπιακός. Αρκετά μεγαλύτερα, εγώ είμαι στην ηλικία των αδερφών, δηλαδή είμαι τόσο μεγάλος, δηλαδή αυτό θες να πεις. Λέγα κάνω. Και εντάξει, όπως είπα, ήταν δύσκολο να μην γίνω και εγώ Ολυμπιακός και πάντα επικρατούσε ένας πανίκος στο σπίτι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα σου βάλω ένα δίλημα αυτή τη στιγμή. Σέφη Καραϊσκάκη. Σε ποιο γήπεδο θα πας πιο εύκολα ή τι θα παρακολουθήσεις λίγο πιο πολύ, τι σ' αρέσει κιόλας, είναι εσύ, θεωρώ ότι σαν οι αθλητές, δηλαδή και ποδόσφαιρο φαντάζομαι θα μπορείς να παίξεις και μπάσκετ, θα έχεις άποψη. Ναι, σίγουρα. Τι σ' αρέσει και στο γήπεδο σαν ατμόσφαιρα και γενικά τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια μας έχει τραβήξει αρκετά το μπάσκετ. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Γιώργος ο Πρίντεζης και η παρέα τους, εντάξει, μας έχουν κάνει περήφανους πάρα πολλές φορές. Εντάξει, όμως δεν μπορούμε να διαγράψουμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι... Με τη Μίλαν πρόσφατα και όλα τώρα, εγώ μιλάω επιτυχίες. Τώρα για το παρελθόν. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που... Μας έκανε Ολυμπιακούς. Πάντα μας έκανε Ολυμπιακούς. Δεν μπορώ να διαλέξω, ειλικρινά. Δίλημα μεγάλο είναι, δεν μπορώ να διαλέξω. Των παιδικών σου ετών, ποια είναι πιο έτσι, ένα παιχνίδι σίγουρα. Ή ένα μάτς, κάτι, ένα γκολ. Το ποδόσφαιρο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μάτς που είχα πάει η Champions League του Ολυμπιακού. Ήταν Ολυμπιακός Χέρενφεν στο ΆΚΑ με τα δύο γκολ του Τζιοβάνι. Δεν θα το ξεχάσω. Ήμουν νομίζω 7 χρονών ή 8. Το 2001 ήταν, 2000. Νομίζω ότι είναι το 1, νομίζω. Όχι, πιο πριν δεν είναι. Πιο πριν δεν είναι σίγουρα. Εκεί, άρα πρέπει να μιλάμε. Είναι το 99. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι. Τέλος. Εντάξει, το 2001. Και μετά είχαν τα αδέλφια μου που είπα και πριν, είχαν διαρκεία στο Καραϊσκάκη όταν μετακομίσαμε στο Καραϊσκάκη και είχε τύχει να μπω κι εγώ στα Μουλοφτά 2-3 φορές. Σε παιχνίδια που είχαμε χάσει με την Λιόν που είχαμε χάσει, με την Ρόζεμπορ που είχαμε χάσει. Με τη Λιόν δεν είχαμε χάσει. Δεν είχαμε χάσει με ένα... τη Λιόν είχαμε έρθει. Είχαμε χάσει νομίζω. Στο Καραϊσκάκη. Ναι. Παιδιά, εγώ είμαι λίγο πιο παλιό. Πήγα στο ΆΚΑ με τη Λιόν με τον γκολ του Φαγέ, Φοέ, πώς λέγονταν. Οπότε όλα μου τα παιδικά χρόνια είναι με το ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, τώρα τα τελευταία, πότε από το 2012, 7 χρόνια, Ολυμπιακός με τα ευρωπαϊκά και δύο πρωταθλήματα, μας έχει τραβήξει αρκετά και το μπάσκετ. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει φέτος με τον μπάσκετ υπέρ της κίνησης αυτής των αδερφών Αγγελόπουλων για να αποχωρήσουν? Δεν μπορώ από να είμαι κατά. Α1 και γενικά το μέχρι τέλους. Αυτό. Είσαι εκ των έσω στο σύλλογο, οπότε έτσι απλά ένα μικρό σχόλιο δεν θέλω. Σίγουρα ένας απ' έξω, άμα έβλεπε αυτή την κίνηση χωρίς να γνωρίζει το παρελθόν και ό,τι έχει γίνει, δεν συμφωνούσα, αλλά νομίζω είναι δύσκολο να μην συμφωνήσεις και όπως έχει αποδειχθεί όλα έχουν γυρίσει τούμπα για το Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ και λένε ότι δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό και είναι λογικό, όπως και δεν γινόταν για να είμαστε και άδικοι πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό γιατί αυτός ο ανταγωνισμός είναι που κρατάει το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μας έκανε την τιμή.